του γίνεται πατριωτική φλόγα για τον άνθρωπο, για την ελευθερία και την πατρίδα. Ήταν 8 Οκτωβρίου του 1912. Τότε ο Παπανίκανδρος, πάνω από το Ράσο, φόρεσε τη στολή του αντάρτη. Ζώστηκε τα φυσικλίκια και κρατώντας το τουφέκι στο χέρι, ανεβαίνει στον Πάχοβο, στο σημερινό χωριό Προμάχη, όπου οργανώνει και συνενώνει μια ομάδα επίλεκτων ανταρτών, όλοι τους πνευματικά του τέκνα και της απολύτου εμπιστοσύνης του. Ταυτόχρονα, διέδωσε πως πολυάριθμο σώμα από Έλληνες αντάρτες έχει διεισδύσει στην Καρατζόβα και είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τους καταπιεσμένους κατοίκους της περιοχής. Το αποτέλεσμα ήταν να τρομοκρατηθούν οι Τούρκοι και να σταματήσουν τις απειλές και βιαιότητες. Μετά την απελευθέρωση της Έδεσας, ο ελληνικός στρατός πήρε τη νίκη στα Γενιτσά την 20 Οκτωβρίου 1912 και από εκεί κινήθηκε προς τη Θεσσαλονίκη. Ο Παπανίκανδρος ήξερε πως όποιος προλάβαινε να σηκώσει τη σημαία του στην Αριδαία θα ήταν ο επόμενος κυρίαρχος της περιοχής. Έτσι, την 21η Οκτωβρίου 1912 επισκέφθηκε το Φρουραρχείο της Ελεύθερης Πλέον Έδεσας, ζητώντας στρατιωτική ενίσχυση για την κατάλυση της Αριδαίας. Όμως, παρά τις πιέσεις του, δεν είχε την αυτονόητη ανταπόκριση. Μετά από 5 ολόκληρες ημέρες καθυστερήσεων, μεταβαίνει στη Μητρόπολη, εξασφαλίζοντας οπλισμό και στρατιωτικές στολές που διανέμει στους τοπικούς συνδέσμους και στην ομάδα του, στην οποία την 28 Οκτωβρίου του 1912 ανακοινώνει ότι πρέπει γρήγορα να κινηθούν, ακόμη και να θυσιαστούν αν χρειαστεί, για να καταλάβουν την Αριδαία πριν προφτάσουν οι Βούλγαροι. Ταυτόχρονα, πείθει τους Οθωμανούς προύχοντες 20 τοπικών χωριών να παραδοθούν σε αυτόν στο όνομα του ελληνικού στρατού. Έτσι, την 29η Οκτωβρίου 1912, με τη συνοδεία της ομάδας των ανδρών του, παρελάβει με την ελληνική σημαία στους δρόμους της Αριδαίας, νομιμοποιώντας την ελληνική κυριαρχία. Τελικά, στις 4 Νοεμβρίου 1912, μετά από προσωπική του μετάβαση στη Σκύδρα, τότε ονομαζόταν Βέρτικο, έφτασε ένα τάγμα του ελληνικού στρατού που ύψωσε επιτέλους την ελληνική σημαία στο διοικητήριο της Αριδαίας. Ταρής και του έκανε δώρο ο Άγιος Νίκανδρος που γιορτάζει αυτή την ημέρα. Βέβαια, σώμα κομιτατζίδων που βρίσκονταν κοντά προσπάθησε να αντιδράσει, όμως και πάλι με ενέργειες του Παπανίκανδρου κινήθηκε έγκαιρα σημαντική δύναμη του ελληνικού στρατού που τους καθήλωσε.